Εδώ είμαστε με το Θέμο Ρίγα. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Τι κάνετε? Καλά είμαστε. Καλά, ωραία. Καλό ωραία. Μήνα, καλό καλοκαίρι, καλοί μας άνθρωποι. Εδώ είμαστε με μια σούπερ καλοκαιρινή συνταγή που σκέφτηκε ο καλός μας ο Σεφ. Με καλά υλικά. Με καλά αποτελέσματα. Ναι. Τι άλλο? Το έχεις εδώ το με αποτέλεσμα. Με καλά κρασιά. Μου έχει σπάσει τη μύτη. Πάει και με κρασάκι αυτό που θα φτιάξει σήμερα. Γιατί όχι, πάμε τα πάντα. Λοιπόν, πριν ξεκινήσουμε την εκπομπή, σας παρακαλώ πολύ να δώσω ευχές στο φίλο μου τον Μάνο τον Κουρουπάκη, ναι, που έχει σήμερα γενέθλια. Και εγώ, και εγώ. Εσύ τι πετάγεσαι? Πού τον ξέρεις εσύ, τι μου φίλος είναι? Λοιπόν, πες ό,τι θες, πες. Χρόνια πολλά! Χρόνια πολλά, πολύ Μάνο. Πολύ χρόνο και του χρόνου. Συγγνώμη, ποιος είναι ο Μάνος ο Κουρουπάκης, τα παιδιά? Είναι ένας καλός φίλος. Και τον ξέρετε εσείς και εγώ δεν ναι, τον ξέρω. Ναι, είναι ο γυμναστής μας. Γυμνάζονται μαζί από τον ίδιο άνθρωπο. Πείτε τι κάνετε. Box, το έχουμε πει. Εγώ δεν κάνω box, συγγνώμη, εσύ κάνεις box. Εσύ τι κάνεις, Θεέ μου? Όχι, βλέπω. Έλα, είναι πιο παλιός από μένα. Λοιπόν, είναι πολύ καλός. Χρόνια πολλά, Μάνο, και ας συνεχίσουμε. Τι θα κάνουμε σήμερα? Θα κάνουμε ένα κέικ. Αλμυρό κέικ, όχι γλυκό. Είναι ένα σνακ το οποίο συντηρείται 2-3 μέρες. Εκτός ψυγείου. Εκτός ψυγείου. Μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε σαν κολατσιό, να το πάρουμε μαζί μας τώρα στην παραλία, στο γραφείο. Εγώ το έχω κάνει από χθες και το πήρα σήμερα στη δουλειά και το απέλαυσα, το απόλαυσα, ήταν τέλειο. Στο σχολείο. Στο σχολείο, γιατί όχι. Και είναι πάρα πάρα πολύ εύκολο. Ωραία, λοιπόν, τελικά, μας, για περιγύρισε τελικά στα γρήγορα. Θα χρειαστούμε αυγά, γιαούρτι, ντοματίνια και μπέικον. Θα πούμε στην πορεία τι έχουμε κάνει εδώ πέρα. Baking powder, αλεύρι, ένα αλεύρι για όλες τις χρήσεις. Γραβιέρα, τριμμένη, ψιλοκομμένη, γάλα και βούτυρο λιωμένο. Αυτά. Λοιπόν, είναι πολύ αγαπημένα, πετυχημένα και νόστιμα σνακ τα αλμυρά κέικ. Στην Ελλάδα δεν τα πολύ συνηθίζουμε. Αγαπάμε τις παραδοσιακές πίτες. Μια πίτα είναι αυτό, και, δεν ναι, φορά. Αλλά οι νοικοκυρές κάθε εβδομάδα, οι περισσότερες, θα κάνουν ένα γλυκό κέικ. Δείτε λοιπόν τώρα τη διαφορά. Τι σκέφτηκε αυτό το αγόρι και τι σας προτείνει. Ξεκινάμε. Ωραία. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα, πριν ξεκινήσουμε, τα ντοματίνια και το μπέικον μπορούμε να τα βάλουμε και ακατέργαστα τελείως μέσα στη συνταγή μας. Εγώ τα έχω περάσει λίγο από φούρνο. Τα έβαλα μαζί σε ένα ταψί και τα βάλαμε στο φούρνο μαζί με λίγη ζάχαρη και λίγο πιπέρι για 20 λεπτά. Και στο μπέικον ζάχαρη. Ναι, λίγο. Τα βάλα μαζί. Δηλαδή, έβαλα στην μια γωνία τα ντοματίνια. Και όταν λες λίγη ζάχαρη, πόση περίπου? Πασπαλίζει, σαν να βάζει λίγο αλάτι. Τόσο λίγο. Τόσο λίγο. Τόσο λίγο. Και για 20 λεπτά στο φούρνο, σε τι θερμοκρασία? 150 με 160 βαθμούς. Προαιρετικά. Ίσα να μαραθούν λίγο, ναι, ναι, και να νοστιμήσουν. Νοστιμίζουν πάρα πολύ και η περιττή υγρασία που θα φύγει από τα λαχανικά όταν ψηθούν δεν θα μείνει στο κέικ. Θα τα απορροφήσει στο ψήσιμο. Αφυγατώνεται λίγο το ντοματίνι και ακριβώς μένει όλη η νοστιμιά και η γλυκά. Ναι, 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 ναι. Λοιπόν, για πάμε τώρα. Και προχωράμε. Θα χρειαστούμε πρώτα απ' όλα, κάνουμε χώρο. Καλή κίνηση αυτή. Θα μπορούσε να είναι αυτό. Όχι, θα μπορούσε να είναι αυτό, σοβαρά. Αλλά θα χρειαστώ αυτό. Πολύ ωραία. Ξεκινάμε όπως με όλα τα κέικ, ανακατεύοντας τα αυγά. Πολύ ωραία. Ανακατεύουμε καλά τα αυγά, γιατί δεν αρέσουν στο Στέλιο τα ναι, μη ανακατεμένα. Στην Αγγελική δεν αρέσουν καθόλου τα αυγά. Σπάστα καλά, να μην είναι. Ωραία. Μπράβο. Εντάξει τώρα. Είναι εντάξει. Ναι, είναι πολύ καλά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και συνεχίζουμε με το γάλα. Γάλα. Γάλα, ένα UHD. Παστεριωμένο γάλα. Υψηλής παστεριώσης. Ενώ ήταν έχουμε φρέσκο σπίτι μας, βάζουμε φρέσκο γάλα. Εννοείται να έχουμε μια κατσίκα απ' έξω. Κατσίκα απ' έξω, ναι. Μπορεί να την αρμέξουμε. Φυσικά να έχουμε βράσει πρώτα το γάλα, να το έχουμε παστεριώσει και μετά να το βάλουμε μέσα. Έχεις κατσίκα σπίτι σου και το σκέφτεσαι? Ναι. Όχι, αλλά στην Κρήτη, στα ναι, περισσότερα χωριά έχουν εννοείται ένα κατσίκι, ένα πρόβατο. Φυσικά, φυσικά μπορούμε. Έχουν φυσικά δικό τους φρέσκο, φρέσκο γάλα. Γάλα. Ναι, βρασμένο το γάλα, παστεριωμένο. Ξέρουν οι άνθρωποι καλύτερα από μένα να παστεριώνουν γάλα. Λοιπόν, σε αυτό το σημείο θα βάλουμε το γιαούρτι μέσα. Γιαουρτάκι στραγγιστό. Στραγγιστό, λοιπόν. Τώρα κάτι άλλο. Αν κάποια υλικά δεν μας αρέσουν, μπορούμε να αλλάξουμε μερικά πράγματα, Αγγελική. Φυσικά πρέπει να ξέρουμε ό,τι βγάλουμε, πρέπει να βάλουμε κάτι παρόμοιο σε δομή και σε υφή. Δηλαδή, δεν μπορώ να βγάλω αλεύρι και να βάλω μπέικον, ας πούμε. Ναι, αλλά μπορώ να βγάλω μπέικον και να βάλω άλλο ένα είδος τυριού.
Μπορείς. Πάλι θα αλλάξει λίγο η δομή, αλλά μπορείς. Ενώ, ας πούμε, για κάποιον που μας κοιτάει και δεν τρώει, ας πούμε, κρέας ή δεν τρώει ταλαντικά. Φυσικά. Και να βάλουμε το μπέικον και να βάλουμε κάποιο άλλο τυρί. Μπορούμε. Μπορείς να βγάλεις το μπέικον και να βάλεις τίποτα. Μπορείς να βάλεις κάποιο λαχανικό. Αλλά το λαχανικό πάλι πρέπει να το έχουμε, να το έχουμε περάσει από ένα τηγάνι, να το έχουμε τσιγαρίσει λίγο ανάλογα. Με το είδος του λαχανικού πάντα. Πολύ ωραία. Δώσ' μου το αυτό. Το αυτό και αυτό θέλω εδώ. Παιδιά, με έχει βαρέσει η ζέστη και νιώθω έτσι λίγο... Υποτονική. Ναι. Έτσι μας το λέγε, Λυκή, δεν είσαι μόνη. Μόνο τέλειος έχει φοβερή ενέργεια σήμερα. Είναι ζεστή μέρα, παιδιά. Είναι πρώτη μέρα του καλοκαιριού. Γενικώς μας πάει ο καιρός όλη τη βδομάδα με ζέστες έτσι ξαφνικές. Ωραία. Μια φούντωση, μια φλόγα. Το, ωραία. Το Σαββατοκύριακο μη σταματήσουν, να πάμε θαλασσίτσα. Λοιπόν, και τι κάνουμε τώρα, συνεχίζουμε. Έχουμε το ένα μείγμα που έχει μέσα τα γαλακτοκομικά, τα αυγά, το γάλα και, το γιαούρτι. Και τώρα σε ένα άλλο σκεύος βάζουμε το αλεύρι για όλες τις χρήσεις. Γιατί δεν τα βάζεις όλα μαζί και θέλεις ένα άλλο σκεύος? Γιατί η ερώτηση μαζί... του αφελούς και του άσχετου. Ναι, δεν είσαι καθόλου άσχετος και καθόλου αφελής. Βάζουμε μαζί το αλεύρι και το baking powder. Για να δουλέψει. Αν μ' άφηνες να τελειώσω, θα καταλάβαινες. Δηλαδή, πρέπει να τα ανακατέψω τώρα όλα μαζί, να γίνει ένα καλό μείγμα και μετά να τα βάλουμε μέσα στα υγρά. Γιατί δεν έχουμε πει ότι αυτά τα δύο τα δουλεύουμε μαζί για να δουλέψει το baking στο φούρνο? Ναι, αυτό το κάνουμε και δεν βάζουμε και το βούτυρο μέσα γι' αυτό. Άσε με, τώρα δεν είμαι σήμερα. Okay, ναι. Η μέρα με κάνει να... είμαι τελείως αφηρημένη. Τέλεια. Λοιπόν, και ενσωματώνουμε τώρα μαζί τα δύο μείγματα. Κατέβουμε συνέχεια. Δεν θέλουμε να έχει καθόλου κόμπους από αλεύρι μέσα. Λίγο αλεύρι δεν έχει. Αν έχει λίγο αλεύρι, ρωτάει το κοινό, ρωτάς εσύ. Όλοι μαζί. Και όλοι εγώ μαζί. Και το κοινό ταυτίζομαι. Ωραία, λίγο αλεύρι. 160 γραμμάρια δηλαδή είναι καλά. Εσύ θα μου πεις, πώς βλέπεις το μείγμα τώρα? Το βλέπεις πάρα πολύ υγρό ή το βλέπεις καλό για μείγμα κέικ? Για μείγμα κέικ καλό το βλέπω. Ωραία, άρα είναι καλό το αλεύρι. Και η ποσότητα που μας βγάλει είναι αυτό το κεκάκι που έχει φέρει. Μπράβο. Συνταγή. Λοιπόν, σε αυτό το σημείο τώρα θα βάλουμε τα ντοματίνια. Οι συνταγές που προτείνει κάθε φορά ο Θέμος είναι δοκιμασμένες. Εννοείται, πάντα. Τις κάνει μία και δύο φορές στο σπίτι, βελτιώνει αν κάτι δεν του πάει καλά, είναι ένας πολύ έμπειρος και σεφ και ζαχαροπλάστης και δεν σας λέει τυχαία πράγματα. Παίρνουμε καλά. Δεν μπορώ να πω άλλα. Αυτό να το πάρω. Να το πάρεις. Σε αυτό το σημείο τώρα ανακατεύουμε. Θα βγάλω το σύρμα γιατί έχει αρχίσει και πίζει αρκετά το μείγμα και θα μείνει όλα μέσα στο σύρμα και θα μου σπάσει τα νεύρα. Και χρειάζεται να βάλω ένα άλλο σκεύος. Αν ήμουν σπίτι μου, πολύ να βάλω το χεράκι μου μέσα. Τώρα που είμαστε στον αέρα, πρέπει να βάλω κάποια κουτάλα να τα ανακατέψω. Πολύ ωραία. Ανακατεύουμε όλα τελικά μαζί. Είναι ωραίο να το κάνεις ατομικά φορμάκια. Θα μπορούσε, ναι. Και να το σερβίρεις σαν ορεκτικό σε ένα τραπέζι. Μια χαρά, καλή ιδέα. Σε παιδικό πάρτι ή αν κάνετε ένα καλοκαιρινό event. Αραβόνα, βάφτιση. Μπράβο, ναι. Πάμε πάλι τα ίδια. Γάμου, βάφτιση, αραβόνα. Οκ. Καλό αυτό. Σήμερα όλη μέρα είπαμε να αφιερωμένη στο γάμο και τη βάφτιση. Και εδώ έχουμε βούτυρο. Βούτυρο λιωμένο, όχι Βιτάμ. Το Βιτάμ δεν έχει γεύση. Εντάξει, όταν βάζουμε, κάνουμε την παρασπονδία και βάζουμε μέσα λιπαρή ουσία, το βάζουμε για γεύση. Δεν παίρνει για κανένα άλλο λόγο. Οπότε η γεύση είναι το βούτυρο. Τώρα, αν νηστεύουμε. Αν νηστεύουμε, δεν κάνουμε αυτό το κέικ. Ναι, μπορεί να βάλουμε φυτικό. Και λες, θα μου συγχωρέσει. Δεν μου συγχωράμε, ή δεν το λες. Βάζεις και μπέικον δηλαδή, και το λες, βάζεις και το τυρί και μπράβο. Το λες. Και παίρνεις την αμαρτία εσύ. Οπότε δεν κάνουμε αυτό το κέικ, αν νηστεύουμε. Ναι, κάτι άλλο. Φάτε μακαρονιά. Κρεμετόσουπα. Κρεμετόσουπα. Ντοματόσουπα που είναι για τις εποχές. Να κάνουμε τώρα μία. Αυτές τις μέρες θέλετε. Τι να κάνουμε. Για ντοματόσουπα που είναι και τις εποχές ντομάτες. Ωραία. Ανακατεύουμε καλά. Ενθουσιαστήκαμε. Το κατάλαβα. Γι' αυτό το δεν κάνει κάτι στο κέικ. Βοηθάει στη δομή και στη γεύση. Τι άλλο θέλεις. Δεν ξέρω. Τι άλλο μπορεί να κάνει. Δηλαδή, να το δένει, να το σφίγγει, να το φουσκώνει. Όχι, για δέσιμο και σφίξιμο είναι το αλεύρι. Okay. Για φούσκωμα το baking powder. Τα αυγά. Τα αυγά είναι για τη δομή, τα αυγά δεν φουσκώνουν καθόλου. Okay. Δένουν όμως για τη δομή, όποια συνταγή. Ναι, βελτιώνουν τη δομή. Μπράβο, δεν φουσκώνουν καθόλου τα αυγά. Το μοναδικό διωγγωτικό είναι το baking powder μέσα στο κέικ. Πολύ ωραία. Και έχουμε τελειώσει. Λοιπόν, σερβίρουμε. Αν δεν εμπιστευόμαστε τη φόρμα που έχουμε,
πάντα τη βουτυρώνουμε ή τη λαδώνουμε και την αλευρώνουμε. Εγώ αυτή τη φόρμα την εμπιστεύομαι πάρα πολύ. Θα την έβαζε σπίτι σου με κλειστά ματιά. Ναι. Οκ. Okay. Εντάξει τότε. Και συνεχίζουμε. Η κάθε νοικοκυρά τη φόρμα που έχει την ξέρει πολύ καλά. Εννοείται. Αν κολλάει. Αυτό θέλω να πω. Αν είναι αντικολλητική. Υπάρχουν φόρμες πια καινούργιες με σιλικόνη. Πόσα ξέρεις. Πόσα αυτό είναι η καρφή που έχουμε εμείς εδώ αυτή. Όχι. Ωραία. Να απαντήσω λίγο στο καρφί. Η συγκεκριμένη, αν ήταν καρφί, που δεν είναι καρφί, ο Θεός δεν πετρέπεται καρφιά. Η συγκεκριμένη φόρμα έχει λόγο που είναι μεταλλική. Η μεταλλική φόρμα κάνει δύο φορές πιο ωραία κρούστα στα κέικ που είναι στο φούρνο και δίνει δύο φορές πιο ωραίο χρώμα από μια φόρμα σιλικόνης. Τέσσερα καλά δηλαδή. Άμα ήταν καρφί, που δεν ήταν καρφί. Δεν ήταν καρφί. Εντάξει. Ήταν. Το ξέρω. Μήπως έχεις μύγα σήμερα. Σου φταίνουν όλα. Εσύ μοιάζεσαι. Σπέρνει τη διχόνοια ανάμεσα σε μένα και στο φίλο μου το Στελιό. Θα ήσουν στη γωνία και θα κάπνιζε και θα γέλαγε. Θα τσακωνόμουν με το Στέλιο. Δεν καπνίζω. Τέλος πάντων. Λοιπόν, και ψήνουμε. Φούρνο προθερμασμένο, 160 βαθμούς μάξιμο, όχι παραπάνω. 50 λεπτά περίπου. Θα το δείτε. Ισχύει 50 λεπτά, ξαναπέσμα στη θερμοκρασία. Ναι, ισχύει. Ισχύει. Όχι πάνω από 160 βαθμούς. 160 λοιπόν. Εντάξει. Ψήνονται για μεγάλο χρόνο και θα κάνει τεράστια κρούστα, θα πάρει πολύ χρώμα στα 50 λεπτά. Θα αργήσει. Λοιπόν, και είμαστε εδώ. Ισχύει αυτό με το μαχαίρι που ισχύει στα γλυκά κέικ. Ναι, ισχύει. Ισχύει. Αυτό φαίνεται μωρέ και με το χρώμα. Δηλαδή, όταν μετά από 40 λεπτά, 50 που θα πλησιάσουμε το φούρνο, θα δούμε ότι έχει αρχίσει και παίρνει. Αέρα, είπαμε. Πάντα αέρα. Πάντα αέρα. Δεν ανοικοκλίνουμε το φούρνο, να ρίχνουμε τη θερμοκρασία. Όχι, γιατί να ανοικοκλίνεις το φούρνο να ψήνεις ένα κέικ. Για να γυμνάς τα χέρια. Όταν δεν ξέρεις καλά μαγειρική, έχεις μια ανασφάλεια. Ψήθηκε, κόλλησε, τη φούσκωσε. Έχεις δίκιο, ναι. Ή μπορεί να έχεις φούρνο που έχει πάει το λαμπάκι. Έχεις δίκιο. Κινητό. Κινητό φακό, σε βλέπεις. Ποια τα κινητά είναι. Νομίζω και εσύ το κινητό σου έχει φακό. Να δούμε το ψημένο. Τέλεια. Να το δούμε. Ψήνουμε. Ψήσε. Το πατάς λίγο να. Τίποτα. Λοιπόν, 160 βαθμούς στο φούρνο για 50 περίπου λεπτά. Αέρα. Πάντα. Πάντα με αέρα υπομείνουμε. Κυρίως όταν κάνουμε. Κυρίως ζαχαροπλαστική. Συγγνώμη να έρθω λοιπόν, από εδώ να για να το ξεφορμάρεις, το αφήνεις λίγο να κρυώσει. Εννοείται ότι πάντα ξεφορμάρουμε τα μείγματα τα οποία η θερμοκρασία τους είναι τουλάχιστον χλιαρά προς κρύα. Εντάξει. Και πώς ξεφορμάρουμε πάρα πολύ εύκολο. Βάζουμε ένα πιάτο ανάποδα πάνω στη φόρμα, ανοίγουμε τα δάχτυλά μας, βάζουμε από κάτω τον αντίχειρα να κρατάμε το πιάτο και τα δάχτυλα από κάτω στη φόρμα. Και απλά γυρνάμε. Και να δούμε τη μαγική φόρμα. Ωραία, τέλεια. Έτοιμο. Πολύ καλό. Λοιπόν, και μπορούμε να κόψουμε λίγο. Αλμυρό κέικ, λοιπόν, ιδανικό για τα παιδιά, για να το πάρουν μαζί τους στον παιδικό, στην παραλία. Κόψε και εμένα ένα κομματάκι να δοκιμάσω. Όχι το μισό κέικ, ένα κομματάκι μικρό. Κάνω διατροφή. Αν θέλετε, κάντε πλάνο και σε αυτό που είναι πολύ ωραία. Θα σου κόβω το μισό κέικ έτσι κι αλλιώς. Να σου φέρω ένα πιάτο ή ο χαρτάκι. Όχι, τι θέλει. Με το χέρι έτσι. Δεν με χαλάει καθόλου. Έχει με τα χέρια σου. Ναι. Δεν φαίνεται. Θεέ μου, πόσο ωραίο είναι. Πόσο. Τέλειο. Πόσο καλός παρουσιαστής είσαι. Αφού μ' αρέσει, τι να πω. Όχι, δεν είπα κάτι. Λοιπόν, θα δοκιμάσω κι εγώ. Να κάνω κι εγώ το κλασικό. Μα είναι, είναι νόστιμο, είναι νόστιμο. Όλα νόστιμο. Τα υλικά που έβαλες, ναι, ένα ναι, και ναι, ένα. Είναι ωραία, είναι ωραία. Και μπέικον και ντοματίνι και γραβιέρα ωραία όρημη. Mm. Είναι πολύ ωραίο. Πολύ, 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 πολύ. Θα φάω. Θα τα σκόψω, αλλά δεν ήξερα, επειδή σνομπάρεις το φαγητό τα τελευταία. Δεν το σκόψω, κάνει διαφορά. Σαν να κόβει μπριζόλα είναι. Παιδί μου, κόψω λίγο πιο όμορφα. Συγγνώμη. Τώρα θα το φάμε, ρε θέ μου, χειρότερο θα γίνει στο στομάχι μου. Ωραία, πέρα το σκουπίδι, πέρα το κάτω, πάτησε το τότε. Μετά βάλω στον πάγκο να το φας. Λίγο σεβασμός. Εγώ στο γραφείο τι κάνω όταν έρχομαι να. Το σέβομαι. Να δω λίγο τον υπολογιστή σου και να γράψω και να στείλω τα mail που στέλνω. Έτσι κάνω τον υπολογιστή μου. Κάτσε τον υπολογιστή μου. Στο Στέλιο. Παιδιά, σβολώνει, τέλειο. Ωραία είναι. Και μην έχετε τύψεις, φάτε άφοβα. Στο επόμενο μέρος θα σας πούμε πώς θα χάσετε τα κιλά τα παραπάνω που πήρατε. Και όχι μόνο να τα χάσετε, ένα μήνα. Εξπρέσα δυνάτιση.
Εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αυτό θα το φάσω να το φάω. Όχι, φάτο, δεν κάνει. Πάμε σε διαφημίσεις και όταν επιστρέψουμε μιλάμε για αδυνάτισμα εξπρές κιόλας. Καλό μεσημέρι.